Οπα, 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 ερεμέδια και χαρές. Φτάνει μαέστρο μας, ξελίγωσες, φτάνει, φτάνει, φτάνει. Και δεν κάνω γυμναστική τώρα που κάθομαι όλη μέρα μέσα. Λοιπόν, φίλοι και φίλες αγαπημένοι, καλησπέρα σας, πέρα για πέρα. Καθίστε να διασκεδάσετε, έχουμε ωραία παράσταση. Την αφεντό μου τσουνάρα μου και το θείο Βάνια. Ιέρε μωρέ, τι έχει να γίνει. Για να πάω μέσα όμως να ξεκινήσουμε. Για να πάω μέσα. Για να δω τώρα. Θα είναι εκεί αυτός ο Καραγκιόζης ή θα έχει πάρει τους δρόμους πάλι παρανόμος. Καραγκιόζη. Καραγκιόζη βρε. Χατσταραμά. Έλα έξω βρε. Έρχομαι. Περίμενε να πάω πίσω. Έλα. Βρε καλώς τον πώς από εδώ. Καραγκιόζη μου. Ήρθα να σου πω τα νέα, σε χρειάζομαι για κάτι. Μείνε μακριά και έχω να σου μιλήσω. Για λέγε ρε Χατσταραμά. Καραγκιόζη μου. Ο Σερεμπριακόφ έχει πάει στο κτήμα του, στην εξοχή που το διαχειρίζεται ο θείος Βάνιας. Πήγε να απομονωθεί εκεί στον καθαρό αέρα και τη φύση. Τι λες μωρέ, άρρωστος είσαι πρωί-πρωί. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που μου τσακουνάς. Καραγκιόζη μου, μη μου πεις ότι δεν ξέρεις τον Σερεμπριακόφ Πασά. Α, τον Πατσά έλεγες τόση ώρα. Πασά βρε. Καλά μωρέ, εντάξει. Και δεν καταλαβαίνω, και ποιο είναι το κτήμα δηλαδή. Βρε, έχει πάει το χτήμα, στο χτήμα του θείου σου, του θείου Βάνια. Τη στάνη του Μπαρμπαγιώργου εννοείς τόση ώρα. Βρε, έτσι όπως τα λέω εγώ, γιατί μου αλλάζεις τα ονόματα. Ναι, εγώ σταλά τα ονόματα. Σε έστειλε πάλι ο Κορνήλιος πουλάκι μου, ε. Άλλα θεατρικά έχουμε εδώ. Έρε, κουλτούρα που έχει πέσει. Λοιπόν, για λέγε τα νέα. Έχουνε πάει καραγκιόζι μου όλοι μαζί να κάνουν καραντίνα στο κτήμα. Στη στάνη. Στο κτήμα. Καλά. Στο κτήμα Γελάδα. Στη στάνη Γελάδα που βγάζει γάλα για ελληνικό. Τώρα κατάλαβα, το πιάσα. Και καραγκιόζη, άκου να σου πω. Δεν μου λες, δηλαδή ο Πατσάς έχει κανονίσει καραντινοδιακοπές στη στάνη του Μπαρμπαγιώργου. Δεν καταλαβαίνω βρε πως μου τα λες εσύ. Κάτσε λίγο να ακούσεις. Έχουνε πάει όλοι εκεί, ναι. Έχει μεταφερθεί όλο το σεράι εκεί. Είναι και η Ελένα Χανούμ. Η Βεζιροπούλα. Η Ελένα Χανούμ. Καλά, εντάξει, όπως την πεις εσύ. Και τι κάνει αυτή όλη μέρα στη στάνη, είμαι περίεργος. Περιφέρεται και βαριέται, καραγκιόζη μου. Βαριέται και γκρινιάζει. Γκρινιάζει και βαριέται. Τι μου λες, ρε παιδάκι μου, δεν έχει να κάνει, ε. Ναι, αλλά τώρα χαίρεται που θα ανοίξουν τα κομμωτήρια. Ε, και τι θα αλλάξει. Θα βαριέται πάλι, αλλά με ραντεβού. Μα, άμα είναι καλύτερο αυτό, εντάξει. Ο Πασάς, καραγκιόζη. Έχει αναθέσει το θείο Βάνια να είναι και ο προσωπικός της γυμναστής, ξέρεις, επειδή είναι έτσι γεροδεμένος. Ο Μπαρμπαβόηδης θα κάνει γυμναστική στη Μεζιροπούλα. Που είσαι μάλλον να δεις τους επαγγελματίες που θα σου πάρουν τη δουλειά. Καραγκιόζη μου, και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι έχουν πάει στο κτήμα. Είναι μαζί και ο σύμβουλος του Πασά, ο Αστρόφαγας. Ο Δερβέναγας. Ο Αστρόφαγας. Είναι γιατρός. Ο Παπατζουβέναγας που κολλάει να είναι γιατρός. Έτσι λέει ο Τσέχοφ, τι να σου κάνω. Γιατρός, γιατρός. Τον έχει μαζί του ο Πασάς για να γιατρεύει την τραυματισμένη μας δημοκρατία από τον λαϊκισμό και να μας προστατεύει από τον κορονοϊό. Θα σου φέρω καμιά προστασία στο κεφάλι, μαλαγάνα, να σου πω εγώ. Σταμάτα, σταμάτα και άκουσέ με. Έχει αρχίσει η Καραγκιόζη να είναι εκεί πάνω στο χτήμα. Έχει καβαλήσει τις γουρούνες, τις αγελάδες. Και πηγαίνει με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Α, κατάλαβα. Είναι να μην μου τύχει και το πετύχω σε κανένα φανάρι δηλαδή. Και μετά μ' αρχίσει ο Βελικέκας να ανακερνάει η δημοκρατία την καπούρα μου. Τη δημοκρατία λες, βρε. Ξέρεις ποια δημοκρατία λέω, Χατατζάρη. Αυτήν την καινούργια, την νέα. Με τις φαλιάρες αντί για κοινωνιολογία. Σταμάτα, βρε. Κι άκου να σου μιλήσω για δουλειά. Τι δουλειά, μωρέ, κουτσομπολιό κάνεις τόση ώρα. Για δουλειά στα λέω. Με έστειλαν να σε φωνάξω να πας να βοηθήσεις. Πρέπει και εσύ, Καραγκιόζη μου, να πας. Δεν θέλω, Χατατζάρη, δεν μπορώ, εγώ βαριέμαι. Καραγκιόζη μου, πρέπει να κάνεις θυσίες. Ξανασκέψου το. Είναι εποχή που ο καθένας ξανασκέφτεται το ρόλο του μέσα στο σύνολο. Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Ε? Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Και τι είναι? Είναι Απρίλιος.
Αυτό να μου πεις. Έτσι όπως πάμε με τον Βελιγκέκα ξαμολυτό, για κάποια ημερομηνία κοντά στην 21η Απριλίου το κόβω. Εντάξει, Χατζηδαραμά. Δέχομαι, θα έρθω. Αλλά μόνο και μόνο για να δω τον Μπαστουνόβλαχο και να σπάσω πλάκα που τον στρίμωξαν. Πόπο Καραγιώζη, και δεν το χωνεύει πολύ ο Πασάς. Δηλαδή, καθόλου το χωνεύει. Στο λαιμό του κάθεται. Και τσακώνεται και όλη μέρα με τον Αστρόφ Αγά. Δεν κατάλαβα, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, πήγαινε εσύ. Πρέπει να σε περάσει και από συνέντευξη ο Πασάς. Καλά, πήγαινε, πήγαινε και πες το ότι έρχομαι. Πάνω το φωνάξω, έλα γρήγορα, μην αργήσεις. Πήγαινε, πήγαινε, χατζηδαράκι, εντάξει. Και όπως είπαμε, Καραγιώζη, να είσαι ευγενικός μαζί του. Ευγένεια, Καραγιώζη μου, ευγένεια. Ναι, το ξέρω, έχει γένεια, το ξέρω. Πήγαινε που σου λέω, μωρέ. Για να δούμε που είναι και αυτός ο καινούριος εργάτης. Να, νομίζω ότι ήρθε. Για μισό λεπτό. Ωπαλάκια. Ω, γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς όρισες στο κτήμα μου, αγαπητέ Χαμάλη. Τι, καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Όπως τα επιθυμείτε. Λοιπόν, να ξέρεις, εδώ έχουμε ορισμένους απλούς κανόνες. Δηλαδή? Πρώτον, δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα. Ωραία. Δεύτερον, οι μάσκες που αγοράζουμε είναι από το Πασάς και Ιός και Φίλοι. Ναι. Τρίτον, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 12. Αυτό γιατί είναι? Για τον ιό. Α. Τέταρτον, η μάσκα είναι υποχρεωτική. Μισό λεπτό, λίγο μπερδεύτηκα. Θα μου δώσεις μάσκα ή δεν χρειάζεται να φοράω, δεν καταλαβαίνω. Μα είναι απαραίτητη η μάσκα. Εσύ βρε δεν έλεγες ότι δεν βοηθάει με τον ιό η μάσκα. Μα δεν είναι για τον ιό. Τη μάσκα θα τη φοράς για να μου δείχνεις το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης σου. Τι είναι πάλι αυτό? Δεν ξέρεις τι είναι η ευθύνη? Όχι, δεν ξέρω, δυσκολεύομαι. Ευθύνη τίποτα δεν ξέρεις. Πω πω αν δεν στα πω εγώ. Ευθύνη είναι αυτό το αν πετύχουμε θα το χρωστάτε σε εμάς. Αν δεν πετύχουμε, θα φταίτε εσείς. Α, τώρα πας αλήθιν. Κατάλαβα, εντάξει. Τα έμαθα όλα, έμαθα το ποιηματάκι μου, έμαθα το μάθημα. Λοιπόν, εγώ όμως έχω ένα πρόβλημα, δεν έχω μάσκα. Να πας να αγοράσεις. Να αγοράσω μάσκα, εδώ δεν έχω να αγοράσω να φάω. Για μάσκες θα πηγαίνω τώρα. Άμα θες να μου δώσεις. Δεν έχει τέτοια. Τέλος πάντων, πες μου, θα κοιτάξω να πάρω κανένα κουρέλι, κανένα πατσαβόρι, το βάλω στα μούτρα μου. Εγώ που θα έρθω εκεί στη στάνη, τι θα κάνω, θα αρμέγω τα πρόβατα? Όχι, όχι, όχι. Εσένα σε θέλω να δουλέψεις στις εξορίξεις πετρελαίου και αερίου. Τι γρελαίει? Δεν θα υπάρχουν πρόβατα και γελάδια. Έχω φέρει ιδιωτική εταιρεία να αναλάβει. Θα κόψουν και μερικά δέντρα, δηλαδή μπορεί και όλα τα δέντρα. Τι λες, πατσά μου? Και μη μου αντιμιλάς σε μένα, πόλεμο έχουμε. Ό,τι σου λέω εγώ αυτό είναι. Και δέχτηκε ο Μπαρμπαβόηδης να κάνετε όλα αυτά. Το νέο μου νομοσχέδιο λέει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να αρνηθεί. Μωρέ, θα βγάλει το τσαρούχι ο Μπαστουνόβλαχος να σας κυνηγάει όλους. Και ξέρεις τι μπόγα έχει το τσαρούχι του. Εκεί να δεις αέριο που θα βρεις, πατσά μου. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να φωνάζει. Αλλά έχω στείλει τον Δερβέναγα να βάλει μια τάξη. Άντε, ας πηγαίνουμε κι εμείς τώρα. Εντάξει. Πάμε! Μην τη λες αυτή τη λέξη. Ε? Με ενοχλεί. Τι είπα? Είπες πάμε. Ε, καλά, εντάξει. Τι να λέω? Να λες ευχαριστώ την εκκλησία. Άντε λοιπόν, ας πηγαίνουμε. Ρε, τι έχουμε πάθει. Βοη, 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 κύριε Λέισον. Πού είναι? Πού είναι εκείνο το σαφρακάρι, κορέ? Πού είναι εκείνο το σαφρακάρικο να το φαλουκόψω? Πού είναι που θέλουν να μου κάνουν τον μαντρίμ να μου το κάνουν άνω κάτω? Πού είσαι ωραί παστελά, πού είσαι? Ω, καλησπέρα σας, τι ευάνια, πρώτο σας στοιχείο μου, στοιχείο μου, στοιχείο μου, στοιχείο μου. Ω, κύριε Λέσου, ούρε λάθος νοματέγω βάραγα. Βρε. Ω, κύριε Λέσου. Βρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι, βρε. Γιατί με βαράς, βρε, εμένα. Τι σου έκανα, βρε, εγώ. Βρε, μίλα τώρα που νευρίασα. Μίλα, τρομάρα σου. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πρέπει να το διαχειριστούμε με ωριμότητα.
Ξαναρχίζω. Κύριε Θείε Βάνια, με έστειλε ο Σερεμπριακόφ Πασάς για να μιλήσουμε. Να αμβληθούν οι επιφυλάξεις και η παλιά καχυποψία. Τώρα πλέον, κύριε Μπαρμπαθίε Βάνια, θα μάθεις να ακούς τους εκπροσώπους της πολιτείας. Δε ρε. Έλα βρε να ξαναγνωριστούμε, να συστρατευτούμε, να κάνουμε ένα σχέδιο και να είναι όπως το λέει η λέξη, σχέδιο. Δεν βλέπεις τα άλλα παιδάκια, τα παιδάκια που έδειξαν τον καλύτερό τους εαυτό, σεβάστηκαν οδηγίες, πειθάρχησαν στα μέτρα, προφύλαξαν την υγεία τους και την υγεία των διπλανών τους. Αυτός ο ιός μας άφησε παρακαταθήκες η ολοβόρη δυστυχία μου. Η έφυγε, το κλεφτούδικο έφυγε. Ο κύριε Λέισον, πού είναι εκείνος ο παστελάς, πού είναι το εκείνο, να τον έβρω, να τον πιάσω στα χέρια μου, η αλαγόρη, σοφρακιάρικο, η αλαγόρη. Πούτι τελικά, κανένας δεν μου έδωσε σημασία, άνω κάτω ιστάνει, άνω κάτω. Δεν πειράζει όμως, καιρός ήτανε, το παρατραβήξαμε πάλι και σε αυτό το επεισόδιο. Πάω μέσα για να τελειώσει η παράσταση. Έχω τώρα που θα πάω στην παράγκα μου και ραντεβού ιντερνετικό με καμιά δεκαριά καλλιτέχνες. Θα τους κάνω σεμινάριο πώς να ζουν χωρίς να τρώνε. Βέβαια, που εγώ έχω προϋπηρεσία. Άντε λοιπόν, μαέστρο, βάρα ένα τραγούδι να πάω μέσα με τα μουσικής. Avanti maestro! Και σας χαιρετώ, γεια σας και χαρά σας! Αχ, βαριέμαι! Δεν έχω τι να κάνω όλη μέρα! Πόσες φωτογραφίες να ανεβάσω στο Instagram πια! Δεν είναι ζωή αυτή. Άντε να ανοίξουν τα κομμωτήρια, να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Τι μόνο αυτό θα λέει. Κόβεται ο ρόλος, κόβεται. Μπαμπάκο. Έλα, παιδάκι μου. Τι θέλεις. Μπαμπάκο. Βρίστε, παιδί μου. Μπαμπάκο, ασχολούμαι κι εγώ με το θέατρο. Εσύ, είσαι καλλιτέχνης. Ναι, μπαμπάκο. Και θα κάνω εγώ από το ίντερνετ. Κοίτα να δεις. Βρε, μη βλέπεις όλους αυτούς που βγάζουν τώρα βιντεάκια από το σπίτι τους. Όταν εμείς πριν από χρόνια, χωρίς καραντίνα, κάναμε θέατρο από το σπίτι μας στεριά, όλοι αυτοί ήταν ακόμα στα παλκοσένικα και έτρωγαν μονολόγους. Τι λες, μπαμπάκο. Αλήθεια. Και όποιος θέλει να παίρνει χαμπάρι κάθε φορά που βγάζουμε επεισόδιο, πατήστε στο subscribe. Σου είπα εγώ ότι θα γίνεις influencer. Φύγε από εδώ ρε μαλαγάνα.